Θα κλείσουμε με έναν άλλον άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει καταγωγή από τα Χανιά, βρίσκεται όμως στο Ηράκλειο, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στο Ηράκλειο παίζοντας τον Όφη, είναι προπονητής του Αλμυρού βεβαίως, είναι ο Κώστας Κιάσος. Κώστα Κιάσο, την καλησπέρα μας από την Κρήτη TV. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς, να έχετε υγεία και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε από την ομάδα σου. Γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά στον Αλμυρό. Αυτή την ώρα σε βρίσκουμε στο γήπεδο, στο Γάζι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύετε πολύ σκληρά και εσύ και οι συνεργάτες σου και έχετε βάλει στόχους για τον Αλμυρό, σίγουρα υψηλούς. Κοιτάξτε, καταρχάς, για μας, όπως ξέρουμε, η ομάδα του Αλμυρό είναι μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, το γνωρίζουμε όλοι. Βέβαια, η ύπαρξη του ρόστερ και όλη η δομή του συλλόγου είναι αυτή που κάνει την ομάδα άκρος ανταγωνιστική. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ξαναπεί ότι η στόχος της ομάδας είναι να είναι μέσα στην πεντάδα. Το λέω και εγώ επίσημα σαν προπονητής. Γιατί μέλημά μας είναι, σημαντικό μέλημά μας είναι βασικό να εξελιχθούν τα παιδιά, να έχει μια εξέλιξη σαν σύλλογος. Το ρόστερ, το ήδη υπάρχον ρόστερ για μας είναι σημαντικό και τα πρόσωπα όλα πολύ σημαντικά για μας. Θέλουμε αυτά τα παιδιά, υπάρχει αμπλός μέσος όρος ηλικίας και θέλουμε αυτά τα παιδιά να μείνουν αρκετό καιρό μαζί, να αποκτήσουν μια, να αποκτήσει αυτή η ομάδα μια πολύ καλή ομοιογένεια, να μην γίνονται πολύ μεγάλες επεμβάσεις σε βάθος χρόνου στο ρόστερ, ώστε να μπορεί να υπάρχει υγεία και στο θέμα δουλειάς και εξέλιξης. Μάλιστα. Coach, να ρωτήσουμε βεβαίως, γιατί όλοι βάζουν αυτό το ερωτηματικό. Ξεκινήσατε στην πρεμιέρα με μια βαριά ήττα και συνεχίσατε με δύο εντυπωσιακές νίκες. Και μιλάμε για πολλά γκολ παθητικό στην πρεμιέρα και πολλά γκολ ενεργητικό στη συνέχεια. Εντάξει, ξαναείπα ότι είχα πει μετά το παιχνίδι ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά και μας, μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Βρήκαμε αρκετά πράγματα σαν ομάδα τα οποία εμείς δεν συνηθίζουμε να τα κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ανέλαβα πλήρως την ευθύνη. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να αναλαμβάνω ευθύνες. Μου αρέσει αυτό το κομμάτι της ευθύνης. Είμαι έτσι κι αλλιώς αυτός σε συνεργασία με τη διοίκηση. Μου δώσανε όλη την ευθύνη να διαμορφώσω το ρόστερ. Εκπληρώθηκαν όλα αυτά τα θέλω που ήθελα και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για ένα προπονητή. Γνωρίζουμε από την άλλη πάρα πολύ καλά ότι μετά από αυτό το κακό αποτέλεσμα που είχαμε την πρώτη αγωνιστική ήρθαν δύο πολύ καλές εμφανίσεις με δύο πολύ καλά σκορ. Όμως για μας δεν είναι κάτι, δεν σταματάει εδώ πέρα. Έχετε και παιχνίδι με τον Γιούχτα που είναι ντέρμπι, ηρακλειώτικο. Ακριβώς. Έχω ξαναπεί ότι για μένα δεν έχει σημασία αν είναι ο Γιούχτας, ο Ηρόδοτος, ο Πόρος, οποιοδήποτε. Για μας ακριβώς είναι όλες οι ομάδες το ίδιο. Δεν θέλουμε να διαχωρίσουμε ομάδες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σαν ομάδα να επιλέγουμε αντιπάλους και να κάνουμε πειράματα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή και σαν ομάδα το ότι είμαστε μια ομάδα νέα. Ναι, αν είμαστε πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αυτό πρέπει να το αποκτήσουμε και να το κερδίσουμε κάθε εβδομάδα μέσα στο γήπεδο με τη διάρκεια. Αυτό που ζητάμε είναι η διάρκεια. Μάλιστα. Οπότε δεν έχουμε και την πολυτέλεια τη μεγάλη να λέμε ότι παίζουμε με αυτόν και παίζουμε με αυτόν. Εμείς κάθε Κυριακή και κάθε εβδομάδα πρέπει τα παιχνίδια όλα να αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Κώστα Κιάσο, να κλείσουμε με ένα σύντομο σχόλιο σου για τον Όφη. Έχει παιχνίδι με την ΑΕΚ μπροστά. Δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε. Όλη η Ελλάδα, η ποδοσφαιρική, λέει καλά λόγια για τη δουλειά που γίνεται στον Όφη. Βέβαια, ναι, έχω ξαναπεί γιατί έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Όφη ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον Όφη που Όφη αναγεννήθηκε με αυτούς τους ανθρώπους, φέρανε πολλές επιτυχίες στο σύλλογο. Αυτό που χρειάζεται όπως όλοι οι προπονητές, όλοι οι διοικήσεις, όλο το οργανωτικό φάσμα, δηλαδή και αυτό που θες να φτιάξει μια ομάδα, χρειάζεται χρόνο. Χρόνο, υπομονή και πίστη σε αυτό που θέλει να χτίσει ο Όφη. Σίγουρα θα έρθουν και οι κακές στιγμές, σίγουρα θα έρθουν και οι πολύ καλές. Πέρυσι ήταν μια χρονιά που ήταν εξαιρετική. Φέτος μπορεί να μην έχει ξεκινήσει τόσο καλά η ομάδα, αλλά νομίζω έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να ζούμε με αυτό. Ότι πάντα εγώ με τις άποψεις ότι χρειάζεται πολύ υπομονή και πίστη σε αυτό που κάνεις. Μάλιστα. Κώστα Κιάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσεις κι εσύ με υγεία σε αυτό που κάνεις και αφιερώνεις πάρα πολύ προσωπικό χρόνο. Καλό βράδυ από την Κρήτη TV. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.